Είχαμε κι εμείς όπερα στην Προύσα. Να βλέπεις το σπίτι μας, τον κήπο μας, τα σημικά μας. Πόσο κοσμοπολίτικη πόλη ήταν η Σμύρνη. Ήταν το Παρίσι της Ανατολής. Είναι άνθρωποι που έφεραν εδώ έναν υπέροχο πολιτισμό και πιστεύω ότι αν δεν είχαν έρθει οι πρόσφυγες, ο πολιτισμός μας δεν θα ήταν στο ίδιο σημείο. Η ταινία ξεκινάει με την εγγονή, τη δικιά μου, της φιλιός, που είναι μια σημερινή γιαγιά που έρχεται από το εξωτερικό και έρχεται να βοηθήσει στη Μυτιλήνη τους πρόσφυγες της Συρίας. I realize now it would be a sin, our sin, to forget. Τη νοιάζει γιατί αυτή η ιστορία που την κράταγε και δεν την έλεγε για να μην δημιουργήσει πληγές στην εγγονή της, γίνεται ξανά. Διότι πάντοτε υπάρχουν οι πρόσφυγες και πάντοτε υπάρχει αυτή η αέναος τάση από την Ασία να περάσουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Είναι μια καταγραφή της ιστορίας με μοιρασμένες τις ευθύνες όπου ανήκουν και αν κάτι μπορεί να βοηθήσει και θεωρώ ότι θα είναι σημείο αναφοράς είναι ας μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή από τα λάθη του παρελθόντος. Έλληνες είμαστε και πάμε με την πατρίδα. Η Μικρασία είναι η πατρίδα μας, αδερφέ. Πιστεύω ότι καλύπτει όλα όσα εκείνα χρειάζεται ο θεατής. Πρώτον, για να μπει σε μια αίθουσα για ένα τέτοιο θέμα, είναι ένα ανοιχτό τραύμα η Σμύρνη, να πάρει μια κάθαρση, γιατί όλο αυτό το πράγμα πρέπει να οδηγεί σε μια κάθαρση. Ταινίες λοιπόν σαν αυτή δίνουν αφορμή σε όλους μας να κάνουμε έτσι μια πιο ουσιαστική έρευνα και να δούμε τι είχε συμβεί ή τι δεν πρέπει να συμβεί στο μέλλον για να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Είναι ένα ωραίο καμπανάκι στο να θυμηθούμε τι ακριβώς έγινε μόλις 100 χρόνια πριν. Είναι πάρα πολύ κοντινό το διάστημα, οπότε έχει πολλά μικρά διαμάντια η ταινία που αξίζουν συζήτησης.